είναι μια ευκαιρία να συζητήσουμε αφενός για τα πρωτόκολλα που επικρατούν στα ξενοδοχεία, αλλά γενικότερα για τη διαδικασία των εμβολιασμών, η οποία όλοι γνωρίζουμε πόσο καλά τρέχει στην Ελλάδα, και φυσικά για το πλέγμα προστασίας το οποίο ήδη έχουν οι επισκέπτες μας και όσοι θα επιλέξουν την Ελλάδα ως τόπο διακοπών. Και τα Χανιά πηγαίνουν πολύ καλά σε επίπεδο εμβολιασμών, ήδη έχει χτιστεί ένα, θα λέγαμε, περίπου το 40% του πληθυσμού έχει εμβολιαστεί. Προχωράμε προς αυτή την κατεύθυνση και ένα άλλο θέμα που θα συζητήσουμε θα είναι η διαδικασία μετακίνηση των ταξιδιωτών, PCR test, του πιστοποιητικού εμβολιασμού, όλα αυτά θα συζητήσουμε με τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ. Τα πρωτόκολλα που ισχύουν αυτή τη στιγμή είναι τα ίδια σε σχέση με πέρυσι, έχει αλλάξει, είναι κάτι διαφορετικό το οποίο πρέπει να γνωρίζουν οι επισκέπτες στον τόπο? Έχουν αλλάξει κάποια πράγματα, έχουν βελτιωθεί. Αυτό όμως που πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας είναι ότι από πέρυσι με τα πρωτόκολλα τα οποία ακολούθησαν όλα τα ξενοδοχεία δεν υπήρχαν κρούσματα, τα τήρησαν απαρέγκλητα όλες οι ξενοδοχειακές μονάδες και φυσικά το ίδιο ακριβώς θα γίνει και φέτος. Επειδή θα έχουμε μια ευρύτερη εφαρμογή των self-test και πιθανότατα περιμένουμε και περισσότερα κρούσματα, έχετε οργανώσει ξενοδοχείο καραντίνας, θα πάτε σε μια τέτοια? Τα self-test είναι μια πολύ καλή περίπτωση που εξασφαλίζει ένα, και δίνει ένα ακόμα επίπεδο προστασίας στους επισκέπτες αλλά και στους ανθρώπους του τουρισμού. Επομένως είναι πολύ σημαντικό ότι θα έχουμε και τα self-test. Και όσον αφορά το ξενοδοχείο καραντίνας, ναι, έχουμε κλείσει το ξενοδοχείο καραντίνας, το οποίο θα καλύψει όλη την περιοχή, όλο τον νόμο. Ποια θα είναι η διαχείριση των εισαγόμενων κρούσματων? Τα εισαγόμενα κρούσματα, την ώρα που ανακαλύπτουμε κάτι τέτοιο στο αεροδρόμιο ή σε κάποιο ξενοδοχείο, μετά απομονώνται. Πηγαίνουν στο ξενοδοχείο καραντίνας.